Καλημερίζω τώρα τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων, τον κύριο Λεονταράκη Κώστα, διότι εδώ δημιουργείται ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις απαγορεύσεις για το κάπνισμα των μελισσών και την πρόσβαση των μελισσοκόμων έτσι όπως πρέπει να είναι, όπως λένε οι μελισσοκόμοι, τη δουλειά τους, την εργασία τους, την παραγωγή τους, μέσα σε περιοχές όπου λαμβάνονται αυστηρά μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροπροστασία κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Κύριε Λεονταράκη, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε εσάς. Εμείς θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πάντες ότι δεν τίθεται κανένα θέμα βάσει νομοθεσίας περί εισόδων των μελισσοκόμων στα δάση, σε περιοχές Natura, στα άλση και γενικότερα όπου είναι τόπος εργασίας και στο φυσικό περιβάλλον της μέλισσας και του μελισσοκόμου. Έχει υπάρξει μια απόφαση που έχει εκδοθεί στις 22 Ιουνίου του 2022, όπου λέει κατά γράμμα, αν θέλετε να σας τη διαβάσω. Παρακαλώ. Ότι σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 130 της νομοθεσίας, η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές. Στις περιοχές αυτές λοιπόν συγκαταλέγονται και οι μελισσοκόμοι μαζί με τους κτηνοτρόφους, τους υλοτόμους, τους ρετσινοσυλλέκτες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το θέμα που τίθεται είναι αυτή η απαγόρευση μόνο του καπνίσματος σε κυψέλες μελισσών ή με απαγόρευση εκτέλεσης άλλων θερμών εργασιών. Φυσικά δεν μπορεί κανένας να μπει στο δάσος εν καιρό απαγορεύσεων και επικινδυνότητας, δικτών επικινδυνότητας 1-5, στα οποία και εκεί οι μελισσοκόμοι έχουμε κάποιες διεκδικήσεις μέσω Ομοσπονδίας μετά από αίτημα όλων των μελισσοκόμων και αναγκαιότητας, και μπορούμε στο 1 και στο 2 να έχουμε ελεύθερη εργασία με το καπνιστήρι, στο 3 για τα προς το παρόν σας μιλάω και όχι αυτά που έχουν προσυμφωνηθεί και είναι προς διεκδίκηση με τον κύριο Τσιτσίλια και τα εμπλεκόμενα υπουργεία, και στον δίκτυο επικινδυνότητας 3 έως τις 11 η ώρα, αλλιώς ελεύθερα με το ηλεκτρονικό καπνιστήρι, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή από αυτό το καπνιστήρι. Ένα ηλεκτρικό καπνιστήρι το οποίο δημιουργεί μόνο ατμό και κατευνάζει κάπου στις μέλισσες και μπορούμε να κάνουμε κάποιες εργασίες χωρίς να προκαλέσουμε πυρκαγιά. Εξυπακούεται βέβαια και εντελώς φυσιολογικό και από την πλευρά όλων και των μελισσοκόμων είναι ότι στο 4 και στο 5, αλλά και απέτηση των τόπιων πληθυσμών, ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε μάλλον εργασίες μέσα στο δάσος με τη χρήση καπνιστηριού ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, εφόσον τα μελτέρια είναι πάρα πολύ ισχυρά. Σίγουρα μπορούμε να πάμε να επισκεφτούμε τα μελίθια μας. Δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να κάνει το περσινό πράγμα, αυτή την κατάχρηση εξουσίας απέναντι στους μελισσοκόμους. Καλό τους μελισσοκόμους να πάρουν την νομοθεσία, να την έχουν στα φορτηγά τους για να προασπίσουν τα δικαιώματά τους. Κανένας δεν μπορεί να τους πει μη μπείτε, μη βγείτε στο δάσος. Αρκεί να κρατήσουμε κι εμείς αυτά που πρέπει και να ενημερώσω και το κοινό σας ότι τα τελευταία δύο χρόνια μετά τις εξελίξεις όλων των πυρκαγιών πανελλαδικά, οι μελισσοκόμοι σχεδόν έχουν εκμηδενίσει τα περιστατικά πυρκαγιών που οφείλονται σε αυτούς. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 0,01 ή 0,02% από τα περιστατικά πυρκαγιών οφείλεται σε μελισσοκόμους. Έχουμε λάβει τις δεσμεύσεις μας, έχουμε λάβει τις υποχρεώσεις μας σαν μελισσοκόμοι, έχουμε διεκδικήσει και κερδίσαμε να μας αφήνουν να μπαίνουμε στα δάση και να έχουμε τους πυροσβεστήρες μας βεβαίως, να έχουμε τροφοδοτήσει τα μελισσοκομεία μας με νερά τα οποία μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να χρειαστούν για δασοπυρόσβεση στον οποιοδήποτε, όσο μάλλον και σε εμάς. Και έχουμε αποδείξει, ανέκαθεν αποδείξαμε με την παρουσία μας, ότι είμαστε κατασταλτικός παράγοντας των πυρκαγιών μέσα στα δάση. Άρα δεν τίθεται θέμα ότι ο μελισσοκόμος αποτελεί κίνδυνος για τα δάση. Κύριε Λεονταράκη, να ρωτήσω το εξής. Όλη αυτή η ζημιά στο περιβάλλον εξαιτίας των πυρκαγιών, τι σημαίνει για το μελίσι, τι σημαίνει για το δικό σας το εισόδημα, τον οικογενειακό προϋπολογισμό, την παραγωγή του προϊόντος? Καταλαβαίνετε ότι περιορίζεται πάρα πολύ ο όγκος των εκτάσεων που η μέλισσα μπορεί να δραστηριοποιηθεί και ο μελισσοκόμος. Καταλαβαίνετε ότι προκύπτει άλλο ένα θέμα, το ότι και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα έχουμε πυκνή μελισσοκομεία.
συσσωρεύονται πολλά μελίσια σε μικρές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε και ίντριγκες μεταξύ των μελισσοκόμων αλλά και παράπονα από τους ντόπιους. Καταλαβαίνετε ότι μειώνεται ύστερα και ο πλουτοπαραγωγικός χώρος και το εισόδημα του μελισσοκόμου. Και πρέπει να δούμε όλοι μαζί, και οι μελισσοκόμοι σε συνδρομή με τα Υπουργεία, με πρωτοβουλίες των Υπουργείων, με πολιτική βούληση, πώς θα εμπλουτίσουμε ξανά αυτούς τους χώρους, πώς θα τους προστατέψουμε από την ασύστολη κτηνοτροφία και επίσης από καταπατητές, από ανθρώπους που θα κάνουν χρησικτησία και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε, το εισόδημά μας συρρυκνώνεται μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή όπου η κλιματική αλλαγή χτυπάει όλη την Ελλάδα. Μια κρίση, οικονομική κρίση, όπου έρχεται από εξωγενείς παράγοντες στην Ελλάδα, όπως είναι ο πόλεμος στο Ισραήλ, γιατί δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος ούτε και στην Ουκρανία ούτε και στο Ισραήλ. Οι ανατιμήσεις του πετρελαίου και των πρώτων υλών είναι δυσβάστακτες, και όχι μόνο θα συρρυκνωθούμε σαν κλάδος, κινδυνεύουμε να αφανιστούμε αν δεν υπάρξει βούληση, πολιτική βούληση, να στηριχθεί αυτός ο κλάδος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Όσο πάει και το πράγμα γίνεται πιο δύσκολο, με τις συνέπειες αυτών που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ο καθένας από εμάς. Όλο και πιο δύσκολο. Ένα κίνδυνος που θα ήθελα, είναι τώρα και επίκαιρος, θα ήθελα να τον επισημάνω στους ακροατές σας, οι οποίοι σίγουρα θα ασχολούνται πολύ και με τον πρωτογενή τομέα, είναι αυτή τη στιγμή πλήττεται η μελισσοκομεία παντού, κυρίως από συναδέλφους αγρότες. Και το λέω καλοπροαίρετα και θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα ότι πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Η μέλισσα η οποία αποτελεί το νούμερο ένα προτεργάτη της υπαίθρου σαν επικοινωνιαστής αυτή τη στιγμή με την αλόγιστη χρήση φαρμάκων, με τα κατάλληλα ωράρια ψεκασμών που γίνονται πάνω στα δέντρα, πάνω στα φυτά, πάνω σε όλη την υπαίθρο, ενώ εμείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε το στρατό μας για να έχουμε να φτάσουμε στην ομή του θυμαριού το καλοκαίρι, οι πληθυσμοί των μελισσών μειώνονται και σκοτώνονται δραματικά από τα δηλητήρια. Θα πρέπει λοιπόν οι συνάδελφοι αγρότες να μάθουν να το κάνουν τρόπο ζωής, ότι τα ψεκάσματα πρέπει να γίνονται από το σούρουπο μέχρι το βράδυ, όπου η μέλισσα και όχι το πρωινό, όπου η μέλισσα βγαίνει για να ψάξει, το πρώτο πράγμα που ψάχνει το πρωί είναι η γύρι και μετά τους χυμούς, δηλαδή τον νέκταρ, να μην χτυπάμε τους πληθυσμούς των μελισσών, γιατί εδώ μιλάμε για άλλη μια καταστροφή, άλλο ένα πλήγμα στη μελισσοκομεία κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Μάλιστα. Είπα, το πράγμα όσο πάει γίνεται και πιο δύσκολο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Λονταράκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.